Είμεθα άνθρωποι ευαισιμότατε, αγαπητοί αδελφοί, είμεθα άνθρωποι όντα λογικά. Ένα εκατομμύριο είδη ζώων υπάρχουν στη γη και από όλα αυτά τα είδη μόνον ο άνθρωπος έχει λογικό. Και σαν λογικά όντα, το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε για τον εαυτό μας είναι από πού προερχόμεθα, ποιος είναι ο δημιουργός μας. Από την απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται ο προορισμός μας και το μέλλον μας. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει από πού προέρχεται και δεν ενδιαφέρεται να μάθει από πού προέρχεται, αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει να ονομάζεται άνθρωπος. Από πού προερχόμεθα λοιπόν, ποιος είναι ο δημιουργός μας, αυθάδεις και προπετής καθώς είναι οι ηλιστέ, προτρέχουν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα. Αλλά τι είναι πρώτα οι ηλιστέ? Είναι άπιστοι και άθεοι. Οι ηλιστέ δεν παραδέχονται ότι υπάρχει πνεύμα. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Παραδέχονται μόνο την ύλη. Και στο ερώτημά μας από πού προέρχεται ο άνθρωπος απαντούν: από την ύλη. Η ύλη δημιούργησε τον άνθρωπο. Πώς τους ερωτούμε? Η ύλη, λένε, δημιούργησε όλα τα φυτικά είδη και όλα τα ζωικά είδη, όλα τα φυτά και όλα τα ζώα. Μεταξύ των ζώων δημιούργησε και τον άνθρωπο. Αρχικώς η ύλη ήταν νεκρή και ανέστητη. Σε αυτό βεβαίως συμφωνούμε και εμείς. Η ύλη αρχικώς ήταν νεκρή και ανέστητη. Κάποτε και κάπου, λένε οι ηλιστές, δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες που αυτομάτως ανάμεσα από αυτές τις συνθήκες πρόβαλε η πρώτη ζωική μορφή. Ο πρώτος μικρός ζωντανός οργανισμός έγινε μία αμοιβάδα, ένας μονοκύτταρος οργανισμός. Αυτή η αμοιβάδα συνεχώς εξελισσόταν, εξελίχθηκε, μεγάλωσε, από απλή που ήταν έγινε σύνθετη, πέρασε από διάφορα στάδια και έγινε πίθηκος. Ο πίθηκος εν συνεχεία εξελίχθηκε, πέρασε από διάφορα στάδια και ένα βράδυ κοιμήθηκε πιθηκάνθρωπος και το πρωί ξύπνησε τέλειος άνθρωπος. Αυτά λένε οι ηλιστές. Έχουμε να τους κάνουμε δύο ενστάσεις. Μας λένε ότι ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο, ο πίθηκος από την αμοιβάδα, η αμοιβάδα από την ύλη. Η ύλη από πού έγινε? Απάντησης. Η ύλη, λένε, δεν έγινε. Γιατί αν πούνε ότι έγινε, πρέπει να παραδεχθούν Θεό δημιουργό. Η ύλη, λένε, υπήρχε πάντοτε. Ήταν αιωνίως, προαιωνίως η ύλη. Τι θα απαντήσουμε
σε αυτό τον ισχυρισμό τους. Όταν μας λένε ότι η ύλη υπήρχε πάντοτε, είναι σαν να μας λένε ότι το παρελθόν της ύλης είναι άπειρο. Υπήρχε κατά το παρελθόν σε άπειρο χρόνο. Αλλά αν το παρελθόν της ύλης ήταν άπειρο, δεν θα παρερχόταν και δεν θα γινόταν παρελθόν, γιατί το άπειρο δεν εξαντλείται ποτέ. Αλλά το παρελθόν είναι χρόνος που εξαντλήθηκε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό θα πει παρελθόν. Εάν το παρελθόν της ύλης ήταν άπειρο, δεν θα παρερχόταν, δεν θα γινόταν παρελθόν, γιατί το άπειρο δεν εξαντλείται. Αφού λοιπόν το παρελθόν παρήλθε, δεν είναι άπειρο. Άρα η ύλη δεν υπήρχε πάντοτε. Και αφού δεν υπήρχε πάντοτε και κάποτε παρουσιάστηκε, άρα έχει δημιουργό. Και ο δημιουργός δεν πρέπει να είναι υλικός και αυτός, γιατί αν είναι και αυτός υλικός, θα ζητήσουμε και δημιουργό του δημιουργού. Είναι λογική ανάγκη να παραδεχθούμε ότι ο δημιουργός είναι έξω, πάνω και μπροστά από την ύλη. Είναι πνεύμα. Είναι το απόλυτο πνεύμα. Είναι ο Θεός, με άλλη λέξη. Αλέστο ότι η ύλη υπήρχε πάντοτε όπως θέλουν οι ύλιστε, ας κάνουμε μία συγκατάβαση στην ανοησία τους. Πώς εξελίχθηκε? Μας λένε ότι παρουσιάστηκαν κατάλληλες συνθήκες που ευνόησαν την εμφάνιση της ζωής. Αυτό μπορούν να μας το αποδείξουν? Δεν μπορούν, απλώς το υποθέτουν. Δογματίζουν οι ύλιστε. Εμείς έχουμε δόγματα, αλλά τα στηρίζουμε σε γεγονότα και σε θαύματα. Αυτοί έχουν δόγματα που δεν τα στηρίζουν πουθενά. Ήταν τότε να δουν τις συνθήκες και να δουν ότι οι συνθήκες αυτές παρήγαγαν αφεαυτόν ζωή? Δεν ήταν. Και όμως το ισχυρίζονται. Ότι δήθεν υποκατάλληλους συνθήκας θερμοκρασίας, πιέσεως κλπ. Δημιουργήθηκε αμέσως η πρώτη μορφή της ζωής. Και κατόπιν εξελίχθηκε αυτή η μορφή και έφτασε μέχρι τον άνθρωπο. Εξελίχθηκε από τα απλούστερα στα συνθετότερα, από τα ατελέστερα στα τελειότερα, από ένα απλό οργανισμό σε ένα πολύπλοκο οργανισμό που είναι ο οργανισμός του ανθρώπου. Εδώ τώρα είναι η άλλη ένσταση, η σπουδαία. Αφού τα πράγματα εξελίχθηκαν και μας έδωκαν φυτά, ζώα και τον άνθρωπο που είναι ο τελειότερος από όλα τα όντα, μας έδωκαν δηλαδή όντα πολυσύνθετα, πολύπλοκα, που έχουν μέσα τάξη, αρμονία, αρμονικές λειτουργίες, που έχουν όργανα που έχουν διάφορες χρησιμότητες, που περικλείουν θαυμαστά πράγματα. Η εξέλιξη πρέπει να έγινε επί τη βάση ενός σχεδίου. Αφού μας έδωκε τόσο ωραία πράγματα αυτή η εξέλιξη, μας έδωκε ωραία δέντρα, μας έδωκε ωραία ζώα και μας έδωκε και τον άνθρωπο. Αυτά πρέπει να είχαν κάποιο σχέδιο επί τη βάση του οποίου εξελίσσονταν. Παραδέχονται ότι υπήρχε σχέδιο εξελίξεως? Δεν το παραδέχονται, γιατί αν το παραδεχθούν ότι υπήρχε σχέδιο επί τη βάση του οποίου προχώρησε η εξέλιξη και έγιναν τα φυτά και τα ζώα και ο άνθρωπος,
είναι υποχρεωμένοι να παραδεχθούν ότι πίσω από το σχέδιο υπάρχει μεγάλος νους και ισχυρός νους, ότι πίσω από το σχέδιο υπάρχει σχεδιαστής, με μια άλλη λέξη, Θεός. Για να αποφύγουν λοιπόν την έννοια του Θεού, λένε ότι τυχαίως έγινε η εξέλιξη, όχι με βάση κανένα σχέδιο. Τι μας λένε, αδελφοί μου, δηλαδή με πιο απλά λόγια? Να τι μας λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι ληστέ και οι άθεοι. Μας λένε ότι μερικά στοιχεία της ύλης, άτομα, μόρια, εξελίχθηκαν τυχαίως και έγιναν ένα μάτι, το ανθρώπινο μάτι. Ένα μάτι τόσο ωραίο και λαμπρό, που και εξωτερικώς έχει σχήματα, κύκλους όπως το βλέπουμε, ένα μικρό κύκλο εσωτερικός, άλλο μεγαλύτερο κύκλο απ' έξω, και μέσα αυτό το μάτι είναι ένα πολύπλοκο και λεπτεπίλεπτο όργανο που το μελετάει η οφθαλμολογική επιστήμη και καταπλήσεται. Τυχαίως τα νεκρά και άψυχα και ασυνείδητα στοιχεία της ύλης έφτιαξαν αυτό το ωραίο μάτι. Τυχαίως άλλα στοιχεία της ύλης, έτσι τυχαίως την τύχη, έφτιαξαν ένα αυτί, που είναι και αυτό λαβύρινθος σοφίας. Τυχαίως άλλα στοιχεία της ύλης έφτιαξαν ένα δόντι. Άλλα στοιχεία της ύλης, έτσι τυχαίως ανακατεύτηκαν εκεί και έφτιαξαν μια γλώσσα. Τυχαίως άλλα στοιχεία της ύλης έφτιαξαν ένα χέρι. Άλλα έφτιαξαν ένα πόδι. Τυχαίως και αυτά. Τυχαίως άλλα στοιχεία έφτιαξαν ένα νεφρό. Άλλα ένα πνεύμονα. Άλλα ένα σηκώτη. Άλλα μια σπλήνα. Και άλλα έντρα και άλλα άλλα. Όλα αυτά τυχαίως. Στα τυφλά. Προχωράμε. Τυχαίως έγιναν δύο μάτια, όχι ένα. Άλλο αυτό μυστήριο. Καλά, να γινόταν ένα να πούμε τυχαίως. Εδώ βλέπουμε και δεύτερο μάτι. Τυχαίως έγινε και το δεύτερο. Και τυχαίως το δεύτερο είναι πανομοιότυπο του πρώτου. Το ένα μάτι είναι πανομοιότυπο με το άλλο μάτι. Τυχαίως έγινε ένα αυτή. Τυχαίως έγινε και δεύτερο αυτή. Και γιατί τυχαίως δεν γινόταν και τρίτο? Και γιατί το ένα αυτή μοιάζει με το άλλο? Τυχαίως μοιάζουν. Καλώς. Τυχαίως έγινε ένα δόντι. Τυχαίως έγιναν όλα τα δόντια. Και τυχαίως ομοιάζουν τα δόντια μεταξύ τους. Τυχαίως έγινε ένα χέρι. Καλά. Εδώ έγινε και δεύτερο χέρι. Τυχαίως και αυτό. Και τυχαίως το πρώτο χέρι μοιάζει με το δεύτερο. Και τυχαίως το πρώτο έχει πέντε δάχτυλα και το δεύτερο πάλι πέντε δάχτυλα. Γιατί το ένα να μην έχει ένα δάχτυλο και το άλλο 15 δάχτυλα? Πέντε το ένα, πέντε και το άλλο. Τυχαίως πάλι το πρώτο δάχτυλο είναι όμοιο με το αντίστοιχο πρώτο του άλλου χεριού. Το δεύτερο δάχτυλο είναι όμοιο με το δεύτερο του άλλου χεριού. Το τρίτο δάχτυλο με το τρίτο του άλλου χεριού. Ένα δάχτυλο έχει τρία κοκαλάκια μικρά και το άλλο το αντίστοιχο τρία κοκαλάκια μικρά όμοια. Τυχαίως και το ένα πόδι έχει πέντε δάχτυλα και το άλλο έχει πέντε δάχτυλα. Και κάθε δάκτυλο από το ένα πόδι μοιάζει με το αντίστοιχο δάκτυλο του άλλου ποδιού. Τυχαίως. Τυχαίως έγινε ένα νεφρό. Τυχαίως έγινε και δεύτερο. Και το πρώτο τυχαίως μοιάζει με το δεύτερο. Ένα άλλο τώρα θέμα. Τυχαίως
τα μάτια μπήκαν στο πρόσωπο, μέσα εδώ στις σχετικές κόνχες, και γιατί δεν μπήκαν τυχαίως κάτω από τα πόδια? Πώς έτυχε να πούμε να έρθουν σε αυτή τη θέση? Λοιπόν, τυχαίως τα αυτιά μπήκαν εδώ στους κροτάφους και δεν μπήκαν και αυτά κάτω από τα πόδια. Γιατί πάλι τα δόντια μπήκαν μέσα στο στόμα? Τυχαίως τοποθετήθηκαν μέσα στο στόμα. Γιατί δεν τοποθετήθηκαν κάτω από τα πόδια? Να είναι τα πόδια σαν τσαρούχια με πρόκες. Λοιπόν, γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, τυχαίως η γλώσσα μπήκε μέσα στο στόμα? Μπορούσε να μπει πάνω στο κεφάλι. Γιατί? Λοιπόν, ή τυχαίως τα πόδια είναι στο κάτω μέρος του σώματος, μπορούσε να είναι πάνω στο κεφάλι, να φετρώσουν έτσι πάνω στο κεφάλι, τα πόδια προς τα επάνω. Τυχαίως, λένε οι ληστεί, όλα αυτά τα πράγματα. Τυχαίως οι καρδιές, τα σηκώτια, οι πνεύμονες, οι σπλήνες, τα έντερα υπάρχουν μέσα στον οργανισμό, ενώ μπορούσα να είναι απ' έξω. Φανταστείτε τώρα, απ' έξω καρδιές και νεφρά και έντερα, ε! Τυχαίως, λένε, τυχαίως. Τυχαίως. Επίσης λένε ότι τα μάτια τυχαίως βλέπουν. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και κανένα σκοπός να γίνουν τα μάτια για να βλέπουν. Τυχαίως βλέπουν. Τυχαίως τα αυτιά ακούνε. Δεν έγιναν με σκοπό να ακούνε. Δεν υπήρχε κανείς που να τα προώρησε να ακούνε. Τυχαίως τα μάτια βλέπουν. Τυχαίως τα αυτιά ακούνε. Τυχαίως τα δόντια μασούν. Τυχαίως η γλώσσα ομιλεί. Τυχαίως η καρδιά δουλεύει και καθαρίζει το αίμα και εξαποστέλει το αίμα στον οργανισμό. Τυχαίως τα χέρια εργάζονται. Τυχαίως τα πόδια περιπατούν. Δεν έγιναν να περιπατούν τα πόδια. Δεν έγιναν τα χέρια να εργάζονται. Έτυχε να έχουν τέτοιες ικανότητες να εργάζονται ή να περιπατούν. Τυχαίως ακόμη εδώ στον εγκέφαλο υπάρχει κέντρο της οράσεως, οπτικό κέντρο. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να δούμε. Εδώ υπάρχει ακουστικό κέντρο. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Εδώ υπάρχει κέντρο οσφρήσεως. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε πάλι να οσφρανθούμε ένα λουλούδι. Όλα αυτά πάλι τυχαίως υπάρχουν τα κέντρα μέσα στον εγκέφαλο. Και έξω τώρα τυχαίως υπάρχει το φως και μπορούν και βλέπουν τα μάτια. Τυχαίως υπάρχουν οι ήχοι και τα πουλιάκια που κελαϊδούν και μπορεί να ακούει το αυτί. Τυχαίως υπάρχουν οι τροφές και μπορούν να μασούν τα δόντια μας. Τυχαίως υπάρχουν οι τροφές και μπορεί να δουλεύει όλο το πεπτικό σύστημα. Όλα αυτά τυχαίως. Αυτά που είπα δεν είναι πολλά. Είναι λίγα και είναι αυτά που μπορούμε όλοι να τα αντιληφθούμε. Ή αν ήμασταν επιστήμονες που ασχολούνται με διάφορες ειδικότητες του ανθρωπίνου οργανισμού, θα βλέπαμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ένα πλήθος μεγαλύτερων και μικροτέρων οργάνων και μικροσκοπικών οργάνων, και μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν χιλιάδες αναρρύθμιτες σκοπιμότητες, και όλα αυτά τα όργανα βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και σχέση το ένα με το άλλο. Ένα εάν πάθε κάτι, διαταράσσεται ολόκληρος ο οργανισμός. Όλες αυτές οι σχέσεις, η αλληλοεξάρτηση, η αρμονική λειτουργία, η χρησιμότης, όλα αυτά λένε ότι είναι τυχαία. Χιλιάδες πράγματα, χιλιάδες μυστήρια, όλα αυτά τυχαία λένε. Να προχωρήσουμε. Τυχαία έγινε το λογικό, λένε. Έγινε και αυτό, λένε, από την ύλη, από το χώμα, από τις πέτρες, έγινε το λογικό. Δεν έγινε για να σκέπτεται, τυχαίως σκέπτεται. Τυχαίως έγινε η αυτοσυνειδησία μας. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε ότι υπάρχουμε, έχουμε συνείδηση της υπάρξεώς μας, τα ζώα δεν έχουν συνείδηση. Το πρόβατο δεν ξέρει ότι υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχω, εσείς ξέρετε ότι υπάρχετε. Αυτό λέγεται αυτοσυνειδησία.
Τυχαίως έγινε και αυτό από την ύλη. Όχι ότι έγινε για να ξέρουμε πραγματικά ότι υπάρχουμε, να έχουμε συνείδηση της υπαρξεώς μας και της υπεροχής μας εν συγκρίση προς τα άλλα ζώα. Όχι, τυχαίως. Τυχαίως έγινε η ηθική συνείδηση. Όλοι μέσα μας έχουμε ηθική συνείδηση, φωνή συνειδήσεως, που μας λέει να κάνουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Και αυτή έγινε τυχαίως, λένε, από την ύλη. Όχι για να μας λέει να κάνουμε το καλό ή να αποφεύγουμε το κακό, δεν υπήρχε κανένας σκοπός. Αλλά όταν έγινε, έτσι τυχαίως μας λέει να κάνουμε το καλό για να αποφεύγουμε το κακό. Τυχαίως έγιναν τα συναισθήματά μας. Έγιναν και αυτά, λένε, από την ύλη. Οι πέτρες, τα χώματα παράγουν συναισθήματα. Παράγουν αγάπη, πίστη, ελπίδα, εσπλαχνία, συμπάθεια, καλοσύνη. Όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν έγιναν τα συναισθήματά μας επίτηδες για να αγαπούμε, για να κάνουμε το καλό. Όχι, τυχαίως. Αγαπούμε τυχαίως, μισούμε τυχαίως, θυμώνουμε τυχαίως, έχουμε σπλάχνα και ικτυρμούς μέσα μας. Όλα αυτά είναι τυχαία, λένε. Τυχαίως έγινε η μνήμη. Απ' την ύλη, λένε, ότι έγινε και αυτή. Και τυχαίως ενθυμείται η μνήμη διάφορα πράγματα. Δεν έγινε για να μας βοηθεί να ενθυμούμεθα, αλλά έτσι έτυχε να ενθυμείται. Τυχαίως υπάρχει μια άλλη δύναμη μέσα μας που λέγεται φαντασία. Δεν έγινε, και αυτή από την ύλη, λένε, έγινε, και δεν έγινε για να μπορούμε να συλλαμβάνουμε σχέδια, για να έχουμε οραματισμούς. Όχι. Αλλά έγινε έτσι και τυχαίως μας κάνει να έχουμε φανταστικές εικόνες και σχέδια. Τυχαία είναι και οι θέλησής μας για να κάνουμε το καλό ή το κακό. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη ως προς τον άνθρωπο. Τυχαίως έγινε άνδρας και τυχαίως έγινε γυναίκα. Τυχαίως και αυτό. Σας είπα, νομίζω, και άλλοτε, όταν διατυπώθηκε η Δαρβίνιος θεωρία, ένας επίσκοπος προκάλεσε ένα δαρβινιστή φανατικό με το εξής ερώτημα. Λέει, πιστεύεις πραγματικά ότι είσαι απόγονος κατάγης εκ του πιθήκου? Βεβαίως, είπε ο δαρβινιστής. Δεν μου λες, λέει, κατάγεσαι από τον πίθηκο εκ μητρός ή εκ πατρός? Το ερώτημα αυτό τάχασε ο δαρβινιστής. Εκ πατρός ή εκ μητρός, λέει, είσαι απόγονος του πιθήκου? Πώς έγινε, αδελφοί μου? Εδώ δεν έγινε μόνο άνδρας, έγινε και άνδρας και γυναίκα. Τυχαίως έγινε ο άνδρας και η γυναίκα. Και τυχαίως ανταποκρίνεται ο άνδρας προς τη γυναίκα, σωματικός, σεξουαλικός, ψυχικός. Τυχαία είναι αυτά τα πράγματα. Τυχαίως από τον άνδρα και τη γυναίκα γεννώνται παιδιά, και τυχαίως τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς. Όλα αυτά, μάλιστα, τυχαίως γίνονται. Αυτό λένε οι ληστές. Σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι ανοησίες οι ισχυρισμοί των ληστών? Είναι ή δεν είναι σχιζοφρένειες? Είναι ή δεν είναι αηδίες? Είναι ή δεν είναι εξοργιστικά πράγματα, προκλητικά και εξοργιστικά, και γίνονται ακόμη εξοργιστικότερα. Όταν σκέπτεται κανείς ότι όλες αυτές τις ανοησίες οι ληστές τις παρουσιάζουν ως πορίσματα της επιστήμης. Συνεχώς γράφουν στα βιβλία τους: η επιστήμη απέδειξε, δεν υπάρχει Θεός. Η επιστήμη απέδειξε, όλα έγιναν από την ύλη. Η επιστήμη απέδειξε, όλα έγιναν με την εξέλιξη, χωρίς την παρέμβαση κανενός Θεού. Και η επιστήμη δεν απέδειξε τίποτε από αυτά τα πράγματα. Ως προς δε την ύπαρξη του Θεού, δεν είναι και η στέσινη επιστήμη να την αποδείξει. Δεν εμπίπτει στο επιστητό και στο χώρο της εμπειρίας, του πειράματος, για να αποδείξει τέτοια πράγματα η επιστήμη.
Κι όμως αυτά λένε συνεχώς και δηλητηριάζουν τους απλούς στην καρδιά, λέγοντας ότι η επιστήμη απέδειξε και η επιστήμη απέδειξε και η επιστήμη απέδειξε και τίποτε δεν απέδειξε η επιστήμη. Αλλά μόνον υπήρξαν μερικοί ψεύτικοι εκπρόσωποι της επιστήμης, οι οποίοι για να στηρίξουν τις ηλιστικές θεωρίες τους και να δικαιολογήσουν τα έσχη τους και να πολεμήσουν τη θρησκεία, τι έκαναν. Έφτασαν μέχρι το σημείο να πλαστογραφήσουν την επιστήμη, να πιάσουν σκελετούς με τέχνη μεγάλη, να τους επεξεργαστούν και να τους παρουσιάσουν ως αρχαίους και ως ενδιαμέσους κρίκους μεταξύ πυθίκου και ανθρώπου, ως σκελετούς πυθικανθρώπων που τους έφτιαξαν στα εργαστηριά τους, έτσι τους διεμόρφωσαν να φαίνονται ότι είναι ενδιάμεση κρίκη μεταξύ πυθίκου και ανθρώπου. Και απεκαλύφθησαν αυτές οι απάτες και οι ατιμίες και γελιοποιήθηκαν τελείως. Αφού ο λόγος απέδειξε τη γελιότητα των ηλιστών, θα έρθουμε, αδελφοί μου, στην Αγία Γραφή να δούμε τι απάντηση δίνει η Αγία Γραφή στο ερώτημα από πού προέρχεται ο άνθρωπος. Η Αγία Γραφή είναι το σοβαρότερο βιβλίο των αιώνων, η μεγάλη διανοούμενη των αιώνων. Είτε ήσαν πιστοί είτε άπιστοι, όλοι ανεγνώριζαν ότι η Γραφή είναι το σοβαρότερο και το ασυγκρίτως ανώτερο βιβλίο. Και εμείς σαν χριστιανοί μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από τα εγκόμια που έπλεξαν οι διανοούμενοι στη βίβλο. Μπορούμε να πούμε ότι με την πίστη που περιέχουν άλλα βιβλία του κόσμου αντίθετα προς τη Γραφή, δεν είδαμε να γίνεται κανένα θαύμα. Με την πίστη όμως στην Αγία Γραφή έγιναν και γίνονται θαύματα. Με την πίστη στην Αγία Γραφή εκβάλλονται δαιμόνια. Αυτοί δε οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα εξοργιστικά πράγματα, ότι όλα τυχαία, ούλα τυχαία, είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι. Όταν λέω ότι είναι δαιμονισμένοι, εννοώ ότι είναι δαιμονισμένοι εν κυριολεξία, δεν χρησιμοποιώ σχήμα λόγου. Είναι πολλών ειδών οι δαιμονισμένοι, είναι διαφόρων ειδών οι εκδηλώσεις των δαιμονιζομένων. Δεν είναι όλοι οι δαιμονισμένοι του τύπου που αφρίζει, που σπαράσει, που μαυρίζει, που αποκαλύπτει μυστικά, που μιλάει γλώσσες. Όχι, υπάρχουν και άλλων τύπων δαιμονισμένοι. Όλοι οι ληστέ και οι άθεοι είναι δαιμονισμένοι. Όταν δεν πιστεύει ο άνθρωπος, φεύγει από την καρδιά του ανθρώπου ο Θεός και τη θέση καταλαμβάνει ο Σατανάς. Όταν έλεγα αυτά τα πράγματα, τυχαίωσε τούτο, τυχαίωσε εκείνο, τυχαίωσε το άλλο, ένας άνθρωπος με αίσθημα δικαιοσύνης και αληθείας οργίστηκε και λέει να πάνε στο διάολο, λέει οι ληστέ. Είναι παρόμοιο με αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ανάθεμα έστω. Αυτό το ίδιο είναι αυτό που είπε αυτός, να πάνε στο διάβολο, λέει, οι ληστέ με τις θεωρίες τους που διέλυσαν τον κόσμο. Δεν είναι αμαρτία που του είπε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε να πάνε στο διάβολο οι ληστέ, γιατί προπολού είναι στο διάβολο και μέρα νύχτα με το διάβολο είναι και μαζί κοιμώνται και μαζί ξυπνούν, ή μάλλον ο διάβολος παραμένει άγρυπνος και τους ενοχλεί ακόμη και στα όνειρά τους. Τι λέγει η Αγία Γραφή για τον άνθρωπο? Από πού προερχόμεθα? Ποιος δημιούργησε τον άνθρωπο? Η Αγία Γραφή διδάσκει
ότι δεν υπάρχει μόνον ύλη, υπάρχει και πνεύμα, και ότι το πνεύμα έχει προτεραιότητα. Πρώτα υπήρξε το πνεύμα, το απόλυτο πνεύμα, ο Θεός, και κατόπιν η ύλη. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη και ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Ο Θεός, διδάσκει η Γραφή, δημιούργησε και τον άνθρωπο, και μάλιστα ως κορονίδα της κτήσεως. Χρησιμοποιεί διδακτική παραστατικότητα η Γραφή ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Παρουσιάζει το Θεό σαν να είναι ένας άνθρωπος που έχει χέρια, που έχει στόμα και ομιλεί, και καλεί ο Θεός Πατήρ τα άλλα δύο πρόσωπα της Θεότητος τροποτινά σε συμβούλιο για τη δημιουργία του ανθρώπου, ποιήσομεν άνθρωπον. Και δημιουργείται ο άνθρωπος με τη συνεργασία των τριών προσώπων. Παίρνει ο Θεός, έτσι το παρουσιάζει παραστατικά η Γραφή, για να δείξει την ιδιαίτερη αξία του ανθρώπου, παίρνει με τα χέρια του χώμα από τη γη και πλάθει και κάνει ένα άγαλμα, θα λέγαμε, μια μορφή που προκαλεί χαρά, αγαλίαση, αυτό θα πει άγαλμα, ένα άγαλμα πολύ ανώτερο από τα αγάλματα των μεγαλύτερων γλυπτών των αιώνων. Κατόπιν εμφυσά δια των μικτήρων μέσα σε αυτό το άγαλμα, του προσφέρει έτσι ένα δεύτερο στοιχείο, το ζωτικό πνεύμα, και ο άνθρωπος γίνεται ζωντανή ύπαρξης. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Οι γλύπτες, αγαπητοί μου, στη βάση των αγαλμάτων σημειώνουν μια ένδειξη που δείχνει τον καλλιτέχνη. Επί φηδείας, επί έφτιαχνε ο φηδείας αυτό το άγαλμα, επί πραξιτέλης το έφτιαχνε ο πραξιτέλης. Σε αυτό το σημείο ήθελα να κάνω μια παρέκβαση. Πόσα αγάλματα υπάρχουν στον κόσμο και πόσα ανακαλύπτονται με τις διάφορες ανασκαφές της γης. Υπήρξε ποτέ κανείς που να είπε για ένα άγαλμα ότι έγινε τυχαίως? Διανοήθηκε ποτέ κανείς ότι ένα άγαλμα έγινε τυχαίως? Μπορεί να μαζεύτηκαν εκεί τα χώματα, οι πέτρες, τα νερά, η φωτιά, ξέρω εγώ, να αναμίχθηκαν και να έγινε ο Ερμής, που λέμε ο Ερμής του Πραξιτέλος. Ποτέ δεν το είπε κανείς. Και τι είναι αυτό το άγαλμα, το μαρμάρινο, μπροστά στο ζωντανό άγαλμα που λέγεται άνθρωπος? Τίποτε δεν είναι. Κι όμως για το άγαλμα που λέγεται άνθρωπος, οι ληστές λένε ότι έγινε έτσι, χωρίς Θεό, χωρίς νου, χωρίς καλλιτέχνη. Όπως οι γλύπτες γράφουν την ένδειξη που φανερώνει τον καλλιτέχνη, επί φηδείας, επί πραξιτέλης, έτσι για όσους έχουν μάτια στο νου τους, υπάρχει πάνω σε κάθε άνθρωπο η ένδειξη «Επί Θεός, έφτιαχνε ο Θεός», ή μάλλον λάθος. Για τους γλύπτας της γης ισχύει το «επί». Για το Θεό δεν ισχύει το «επί έφτιαχνε»,
αλλά το επίησε, έφτιαξε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του επίη και του επίησεν. Ποια είναι η διαφορά? Όταν ο καλλιτέχνης σημειώνει επίη για τον εαυτό του, φυσικά εννοεί έφτιαχνε, συνεχώς ασχολείταν, προσπαθούσε. Δεν λέει επίησε, γιατί φρονείο δεν τελείωσε το έργο του, είναι ατελές. Για το έργο όμως του Θεού η Γραφή λέει επίησεν ο Θεός, έφτιαξε, όχι έφτιαχνε κατεξακολούθηση, προσπαθούσε συνεχώς και άφησε ατελές το έργο του. Όχι, για το Θεό δεν υπάρχει ατελές έργων. Επίησε, έφτιαξε έργο τέλειο, με τη σφραγίδα της σχετικής τελειότητος φυσικά, γιατί απολύτως τέλειος είναι μόνον ο Θεός. Έφτιαξε ένα τέλειο άνθρωπο που μπορούσε, αν έκανε καλή χρήση της ελευθερίας του, να γίνει ακόμη τελειότερος, ή αν έκανε όμως κακή χρήση να γίνει ατελής και να καταστραφεί. Κάτω, επάνω στον άνθρωπο, πιο συγκεκριμένα μπορούσε να γραφεί η εξής ένδειξη: επίησε Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Είμαστε αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών υψίστων προσώπων. Ή επίησεν ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίου. Ποίημα Θεού, δημιούργημα δηλαδή Θεού, και ομοίωμα Θεού είναι ο άνθρωπος, με τη λογική του, με τη συνείδησή του, με την ελευθερία του, με τη θέλησή του, με την αγάπη του, με την εξουσιαστική του ικανότητα, αποδεικνύεται ομοίωμα Θεού. Κανένα ζώο δεν έχει αυτά τα προσόντα, τα πνευματικά που έχει ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν εξετίμησε ούτε το δημιουργό ούτε τον εαυτό του. Ο άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκε, άνθρωπος τιμημένος από το Θεό, με μεγάλη αξία, καλλιτέχνημα του Θεού, δεν εξετίμησε την αξία. Επανεστάτησε εναντίον του Θεού. Μη σας φαίνεται παράξενο? Και σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι επαναστάτες είναι. Ενώ λένε ότι δεν πιστεύουν στο Θεό, εν τούτης αισθάνονται τόσο μίσος εναντίον του Θεού. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Λένε ότι δεν πιστεύουν στο Θεό και από την άλλη τρίζουν τα δόντια και μασούν τις γλώσσες και αφρίζουν εναντίον του Θεού. Και θα ήθελαν, αν μπορούσαν να ανεβούν στα ύψη, να γκρεμίσουν από το θρόνο του το Θεό. Επαναστάτης είναι ο σημερινός άνθρωπος κατά κληρονομικότητα, γιατί επανεστάτησε ο πρώτος άνθρωπος, και στη θέση του πρώτου ανθρώπου, αν ήμασταν εμείς, το ίδιο θα κάναμε. Απ' την ίδια πάστα ήμεθα. Και με την επανάστασή του εξέπεσε, κατέπεσε και κατέστρεψε τον εαυτό του. Έγινε ένα κουρέλι της αμαρτίας. Έγινε διεφθαρμένος και διεστραμμένος. Διαβάστε τα βιβλία να δείτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο άνθρωπος προ Χριστού. Απεσία κατάστασης και απέσιες αντιλήψεις για τον άνθρωπο. Όταν το 1/3 των ανθρώπων θεωρούσε τα 2/3, ή μάλλον το 1/4 των ανθρώπων
θεωρούσε τα τρία τέταρτα όχι ανθρώπους αλλά πράγματα. Όταν έπιαναν οι ελεύθεροι τους δούλους που δεν τους προστάτευε τους ταλαιπώρους κανένας νόμος και τους έσφαζαν και τους σταύρωναν για διασκέδαση, αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος κατήντησε διεστραμμένος. Έγινε ένα κουρέλι, έγινε ένας νεκρός, ένα πτώμα που ανέδιδε δυσοσμία. Για να επανέλθω στην εικόνα του αγάλματος, ο Κύριος έκαμε ένα άγαλμα και το τοποθέτησε ψηλά. Κατέπεσε και έγινε κομμάτια το άγαλμα αυτό, σπασμένα μάρμαρα. Αλλά ο Θεός δια την υπερβάλλουσαν αυτού αγαθότητα και αγάπη για το πλούσιον αυτού έλεος σπλαχνίστηκε τον άνθρωπο, και ενώ ο άνθρωπος ήταν επαναστάτης εναντίον του, ασχολήθηκε για δεύτερη φορά με τον άνθρωπο και πήρε τα σπασμένα κομμάτια και τα συνήρμωσε και ξανάφτιαξε τον άνθρωπο για δεύτερη φορά. Μας ξανάφτιαξε ο Θεός. Αυτό λέγει σήμερα ο Απόστολος που ακούσαμε το πρωί στη λειτουργία στην Εκκλησία. Αυτού εσμέν ποίημα, είμεθα ποίημα, δημιούργημα του Θεού, πρώτη φορά όταν έφτιαξε τον Αδάμ και τώρα δεύτερη φορά στην οικονομία του Ιησού Χριστού. Πώς ο Θεός μας ξανάφτιαξε τη δεύτερη φορά, πώς μας ανέπλασε, μας αναδημιούργησε? Δια Ιησού Χριστού, λέγει ο Απόστολος. Έφτιαξε πρώτα ο Θεός ένα νέο άνθρωπο, διαφορετικό από τον άνθρωπο της επαναστάσεως και της πτώσεως και της διαφθοράς και της διαστροφής. Πώς τον έφτιαξε? Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και επειδή τον έφτιαξε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, από τα αγνά αίματα μιας Παρθένου, ο νέος αυτός άνθρωπος δεν βαρυνόταν με το προπατορικό αμάρτημα και με καμία κλίση και ροπή προς την αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Σαν άνθρωπος είναι κτίσμα και ο Χριστός. Σαν άνθρωπος όμως είναι δημιούργημα και αυτός. Εκτίστη εδώ και 2000 περίπου χρόνια. Εδημιουργήθη εδώ και 2000 περίπου χρόνια. Σαν άνθρωπος μόνο είναι κτίσμα. Δεν είναι μόνο άνθρωπος. Είναι και Θεός. Είναι ο ένας της Τριάδος. Προαιώνιος Θεός που συνεργάστη με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα στην πρώτη δημιουργία του ανθρώπου, στην πρώτη πλάση. Ο άκτιστος και κτίστης των απάντων έγινε κτίσμα. Αυτό το γεγονός περιμένουμε συν Θεό να γιορτάσουμε έπειτα από 40 περίπου μέρες. Διαμέσου αυτού του νέου ανθρώπου, του τελείου και αγνού ανθρώπου που μοιάζει με τον Αδάμ πρώτης πτώσεως, ο Θεός έφτιαξε εμάς τους ανθρώπους πάλι καλούς και σπουδαίους. Ήμασταν νεκροί, ή μάλλον να μεταχειριστούμε πρώτα μια άλλη εικόνα που λέγει η Γραφή. Ήμασταν παλαιοί άνθρωποι.
παλαιοί άνθρωποι, κουρέλια ήμασταν της αμαρτίας και μας έκαμε νέους ανθρώπους, καινή κτίση, καινούρια κτίση, καινούρια δημιουργία. Ήμασταν νεκροί, η αμαρτία μας είχε νεκρώσει. Τίποτε μεγάλο και υψηλό δεν αισθανόμεθα, ή μάλλον τίποτε μεγάλο και υψηλό δεν μπορούσαμε να κάνουμε προ Χριστού. Νεκροί. Και μας ανέστησε, μας ζωοποίησε και μας ανέστησε. Έχει και μια άλλη εικόνα η Αγία Γραφή. Μας γέννησε ο Θεός. Όχι βεβαίως με τον τρόπο που γεννά το μονογενή, αλλά κατά ένα άλλο τρόπο μας γέννησε. Μας γέννησε με το Λόγο Του. Και αρχικώς όταν βαπτιστήκαμε, εμείς οι γεννημένοι νέοι άνθρωποι ήμασταν νήπια. Μετά σιγά σιγά αυξηθήκαμε, τρώγοντας το άδωλο γάλα της πίστεως και φερόμεθα προς την τελειότητα, για να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να γίνουμε τέλειος άνθρωπος όπως είναι ο Χριστός. Πιο συγκεκριμένα, αδελφοί μου, γιατί αυτά φαίνονται έτσι γενικά, θεωρητικά, πώς ο Θεός μας έφτιαξε καινούριους ανθρώπους, νέα δημιουργήματα, με το θάνατο και με την Ανάσταση του Χριστού. Με το θάνατο εξηφάνισε τις αμαρτίες μας, αυτές που μας διέλυσαν, που μας νέκρωσαν. Και με την Ανάσταση μας έδωκε ωραιότητα και δόξα. Τι λέει σήμερα ο Απόστολος? Μαζί με τον Χριστό, λέει, συνεζωοποίησεν ημάς και συνήγηρε ημάς. Μας έδωκε νέα ζωή, πνευματική ζωή, και μας ανέστησε και μας έκανε νέους ανθρώπους. Και μας ύψωσε, λέγει, μέχρι τον ουρανό, τον ουρανό του ουρανού, και μας κάθισε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, ανεβαίνοντας ο Χριστός τον ουρανό με την ανάληψή Του. Ανέβηκε σαν αντιπροσωπός μας, σαν δεύτερος Αδάμ. Ανέβηκε λοιπόν για λογαριασμό μας. Ανέβασε στον ουρανό την ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε όταν έγινε άνθρωπος. Εμάς ανέβασε, εμάς ετοίμησε με την εκδεξιόν καθέδρα. Συνεζωοποίησεν ημάς το Χριστό και συνήγηρε και συνεκάθισεν εν της υπουρανής. Μας έφτιαξε νέος ανθρώπος με το ίδωρ και το πνεύμα. Το ίδωρ και το πνεύμα του βαπτίσματος. Με το μεγάλο αυτό μυστήριο γίνεται κανείς νέος άνθρωπος. Όχι μόνο με το νερό, αλλά με το νερό και με το πνεύμα. Το πνεύμα την ώρα του βαπτίσματος επιφέρει μία μεταβολή μέσα στον άνθρωπο. Αυτά είναι πνευματικά αόρατα γεγονότα. Δεν μπορούμε να τα δούμε, αλλά είναι γεγονότα του πνευματικού κόσμου. Τα βεβαιώνει η Αγία Γραφή, τα βεβαιώνει ο Χριστός, τα βεβαιώνουν οι Απόστολοι. Όταν ο άνθρωπος βυθίζεται στην Ιερά Κολυμβήθρα, συνθάπτεται μαζί με τον Χριστό και αποθέτει, αφήνει τον παλαιό άνθρωπο. Και όταν ανέρχεται εκ της Κολυμβήθρας, ανασταίνεται πνευματικός και γίνεται νέος άνθρωπος. Μας έκανε ο Χριστός νέους ανθρώπους με το σώμα και το αίμα Του.
Προσέχετε, λέει, την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η Εύα, η μήτυρ της ζωής, η μητέρα όλης της ανθρωπότητας, και από την πλευρά του Χριστού που ένοιξαν οι άνθρωποι με τη λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτου και εξήλθε αίμα και είδωρ, ετράφη η Εκκλησία, δημιουργήθη η Εκκλησία από την πλευρά του Χριστού. Πώς να το εκφράσω αυτό το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αυτά τα δύο στοιχεία του σώματος και του αίματος, αυτά γίνονται η πνευματική μας, να το πω έτσι, υπόστασης. Με αυτά τρεφόμεθα πνευματικώς και γινόμαστε νέοι άνθρωποι ανεπτυγμένοι εν Χριστώ Ιησού. Να πω μια λέξη, τα περιλαμβάνει όλα κατ' ουσίαν. Ο Θεός μας έφτιαξε νέους ανθρώπους με τη χάρη. Αυτή τονίζει σήμερα ο Απόστολος. Τι είναι η χάρις? Η χάρις δεν είναι μια ψηλή λέξη, είναι μια πραγματικότης. Αλλά πραγματικότης όχι του φυσικού κόσμου, του υπερφυσικού, του μεταφυσικού κόσμου. Η χάρις είναι δύναμης. Η χάρις είναι ενέργεια. Αλλά δύναμης υπερφυσική, ενέργεια άκτιστη του Θεού. Όχι από τις κτιστές ενέργειες που υπάρχουν μέσα στο υλικό σύμπαν. Άκτιστη ενέργεια του Θεού. Με τη χάρη του μας πήρε ο Θεός και μας έκαμε καινούριους ανθρώπους. Άλλαξε ο εσωτερικός κόσμος, άλλαξαν τα φρονήματα, άλλαξαν τα αισθήματα, άλλαξαν οι πόθη, άλλαξαν τα έργα της ζωής. Και επειδή ίσως και αυτά φαίνονται σε ένα τουλάχιστον βαθμό θεωρητικά, έρχομαι να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, να δείξω συγκεκριμένα τον καινούριο άνθρωπο μετά το πρόσωπο του Χριστού. Οι φιλόσοφοι, αδελφοί μου, της αρχαιότητος, οι ηθικολόγοι, οι παιδαγωγοί, οι κοινωνιολόγοι, οι ιδρυτές και οι αρχηγοί θρησκειών, όλοι ας τους ονομάσουμε έτσι πνευματικοί άνθρωποι της αρχαιότητος, δεν κατόρθωσαν να μας δώσουν ούτε ένα Άγιο. Τι λέγω, δεν κατόρθωσαν να μεταβάλουν ούτε τους εαυτούς τους. Υπάρχουν μεγάλα τιτάνια πνεύματα της αρχαιότητος που τα θαυμάζομαι για τα διανοητικά τους και άλλα προσόντα, που όμως είχαν τρομερά ελαττώματα που εξευτελίζουν την ανθρωπίνη αξιοπρέπεια. Το είδος Άγιος προ Χριστού μέσα στον εθνικό κόσμο ήταν άγνωστο. Μιλάμε για δίκαιο Αριστίδη. Ναι, καλός. Άλλο όμως είναι ο Άγιος. Ο Σωκράτης, καλός υπό πολλάς επόψεις. Άλλο είναι ο Άγιος. Τι είναι ο Άγιος? Ο Άγιος είναι πρώτα-πρώτα ένας άνθρωπος με μεγάλη ταπείνωση. Ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση των μέτρων του και των φυσικών του και των πνευματικών μέτρων και δεν υπερηφανεύεται. Αλλά λέει ότι είμαι αυτός που είμαι. Η ταπείνωση είναι άγνωστο πράγμα για τον αρχαίο εθνικό κόσμο. Άγιος είναι αυτός που έχει αγάπη. Όχι φυσική ενστικτόδη αγάπη που έχει ο πατέρας ή η μάνα στο παιδί
όχι ιδιωτελή αγάπη που έχουν οι ερωτευμένοι μεταξύ τους, αλλά αγάπη ανιδιωτελή, αγνή αγάπη, σαν αυτή που είχε ο Χριστός, φλογερή αγάπη, αγάπη που επεκτείνεται μέχρι τους εχθρούς. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι με σύνεση, τετραγωνικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι με αισιοδοξία. Τι δεν υπέφεραν οι Απόστολοι? Δεν βλέπεις πουθενά το πνεύμα της απεσιοδοξίας μέσα στα κείμενά τους? Τι δεν υπέφεραν οι Άγιοι, οι μάρτυρες? Πουθενά δεν βλέπεις το πνεύμα της απεσιοδοξίας. Ο Άγιος είναι αισιόδοξος. Ο Άγιος έχει υπομονή, έχει πνεύμα και έργο θυσίας και αυτοθυσίας. Ο Άγιος έχει υπομονή και δύναμη να αντιμετωπίζει και τα φρικτότερα βασανιστήρια, που ο άλλος άνθρωπος τα τρέμει ακόμη και στο λογισμό. Ο Άγιος είναι άνθρωπος που έχει γίνει μέσα το κοσμογονία και έχει ωφελήσει και σώσει και άλλους πολλούς ανθρώπους. Ο Άγιος μπορεί να είναι και θαυματουργός. Ο Παύλος, όπως τον γνωρίζουμε από τις επιστολές του, όπως τον γνωρίζουμε από τα έργα του και τα αποτελέσματα του έργου του, είναι ο καινούριος άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο, κανένας άνθρωπος από τον εθνικό κόσμο δεν μπορεί να παραβληθεί με τον Απόστολο Παύλο. Και μετά το Θεάνθρωπο, από τους άνδρας μετά Χριστόν, έρχεται πρώτος. Θέλουμε να δούμε Άγιο, νέο άνθρωπο, καινή κτήση, περίεργο και θαυμαστό και καταπληκτικό φαινόμενο υπό τον ήλιο. Είναι ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Διαβάστε την επιστολή του, ιδίως τις επιστολές του, ιδίως την προς Ρωμαίους, και πέστε μου αν υπάρχει άνθρωπος του εθνικού κόσμου με τέτοιο πλούτο συναισθημάτων όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Θέλετε να δείτε καινούριο άνθρωπο, καινή φύση? Αποβλέψετε στο Χρυσόστομο που εόρταζε προημερών. Αποβλέψετε στον Νικόλαο, στον Σπυρίδωνα. Αποβλέψετε στον Γρηγόριο τον Παλαμά, στον Κοσμά τον Ετωλό, στον Νεκτάριο τον νεότερο Άγιο και Πατέρα της Εκκλησίας. Τι λέγω? Δεν είναι ένας και δύο και πέντε και δέκα. Είναι εκατομμύρια Άγιοι και μάρτυρες. Άρτιοι άνθρωποι, θαυμαστοί άνθρωποι, υπερθαύμαστοι, με υπεράνθρωπα έργα, με υπεράνθρωπες ασκήσεις, με αγάπη πέλαγος. Αυτό το είδος του ανθρώπου δημιούργησε ο Χριστιανισμός. Αυτό είναι η καινή κτήση. Δεν το εφτάσαμε εμείς οι πτωχοί χριστιανοί του 20ου αιώνα? Ναι. Αλλά αυτό το είδος του ανθρώπου μας κάνει να θαυμάζουμε, αυτό μας μαγνητίζει, προς αυτό θέλουμε να φερόμεθα. Φερόμεθα προς την τελειότητα, όπως λέγει ο Απόστολος. Τελειώνω, αδελφοί μου. Γιατί ο Θεός μας έφτιαξε? Γιατί μας έφτιαξε πρώτη φορά ως ανθρώπους? Και γιατί μας έφτιαξε δεύτερη φορά δια του Ιησού Χριστού ως χριστιανούς? Το χριστιανός είναι ανώτερον το άνθρωπος. Επί έργης αγαθής, λέγει ο Απόστολος. Για να κάνουμε έργα αγαθά, για να κερδίσουμε με τον αγώνα μας
και εμείς προσωπική αξία. Μας ετοίμησε και σε αυτή την τιμή του Θεού μας έδωκε τη δυνατότητα να προσθέσουμε νέα τιμή. Αυτού εσμέν ποίημα κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής εις προετοίμασεν ή να εν αυτής περιπατήσουμε. Ποια είναι τα αγαθά έργα? Δεν είναι στην πρόθεσή μου να αναπτύξω αυτό το σημείο της αποστολικής περικοπής. Λέγω μόνον δύο αγαθά έργα. Το ένα αγαθό έργο, το πρώτο, είναι να αναγνωρίζουμε και να ομολογούμε ότι υπάρχει το απόλυτο πνεύμα, ο Θεός, και ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοιωσήν του. Αυτό είναι το πρώτο έργο. Το δεύτερο είναι να ανοίγουμε το στόμα μας και να κινούμε το χέρι μας να προσφέρουμε βοήθεια στο συνάνθρωπο που είναι όπως και εμείς έργο Θεού, καλλιτέχνημα Θεού. Με το χέρι να προσφέρουμε υλική βοήθεια. Με το στόμα να προσφέρουμε πνευματική βοήθεια, να μιλάμε για την υψηλή καταγωγή του ανθρώπου και για τον υψηλό προορισμό του ανθρώπου. Όταν εκτελούμε αυτά τα έργα, τα δύο αυτά έργα, δικαιώνουμε την ιδιότητά μας και ως άνθρωποι και ως χριστιανοί και κατακτούμε την αιωνιότητα της οποίας ήθε πάντες να αξιωθούμε. Αμήν.